Μια σύγχρονη τσατσιστάρισα, αν μπορώ να τη χαρακτηρίσω έτσι, έχουμε μαζί μας. Η Σιμέλα Βωνιάτη, η οποία τσάτσισε δύστιχα, τα οποία αναφέρονται στη σύγχρονη ζωή, τα έκανε βιβλίο. Και ο τίτλος του βιβλίου είναι «Τσατίζω». Ναι. Για πες μας λίγο, Σιμέλα. Καλά, σε είπα σύγχρονη τσατσιστάρισα. Δεν ξέρω αν μου ταιριάζει ο όρος, αλλά αρχικά πρέπει να σου πω για τα άτομα που να δουν το βίντεο, να μην μας πάρουν σοβαρά από την αρχή. Ότι το «Τσατίζω» είναι ένα βιβλίο που να το έχεις έτσι στο κομωδίνο σου και όταν πέσεις στο καναπούι σου και να βάλεις τα πόθηκια σου ίσα πάνω, να θες να χαλαρώσεις, να πιέσεις ένα έτσι, να ηρεμήσεις, να διαβάζεις, να χαμογελάσεις. Να γελάσεις. Ή μέσα σε μια μπαρέα έτσι να σπάσεις τον πάγο. Θα σου θυμίσει πράγματα τα οποία ζεις, σκέφτεσαι, έτσι, διότι είναι της σύγχρονης ζωής θέματα με τα οποία καταπιάνεσαι, έτσι. Δηλαδή συνήθως τα τσατιστά έχουν να κάνουν με παράδοση, με χωριό, με έθιμα, με ήθη. Ναι. Καμία σχέση τα δικά σου. Καμία τσατιστά. Σχέση τα δικά μου, ναι. Και εξού και ο τίτλος «Τσατίζω», το «τίζ», τούτο που δείχνει ότι δεν είναι το παραδοσιακό το τσατιστό. Ναι. Με τι πράγματα καταπιάνονται? Ας πούμε, ξέρεις, με σοβαρά πράγματα του στυλ. Της καθημερινότητας. Γιατί μας άκασε έναν κουνούπι, γιατί έφυγε το σπιρούιν τη μέρα που το θέλουμε. Σοβαρά πράγματα. Ναι, το καμάκι της εποχής μας, τούτα, ξέρεις, τα σοβαρά το που απασχολούν. Ναι, ναι. Το γυμναστήριο είναι το αγαπημένο μου, δεν θα διαβάσουμε γιατί είναι μεγάλο, αλλά θα διαβάσουμε, να διαβάσουμε έναν άλλο. Είπαμε να διαβάσουμε το μαύρισμα. Θες να θυκευάσουμε το μαύρισμα ή να θυκευάσουμε έναν καινούριο? Α, διαβάσουμε στο καινούριο πρώτα, την ήμας. Μπορούμε να θυκευάσουμε έναν καινούριο, το οποίο είναι σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση, έτσι. Ναι. Και μεταφέρει και έναν κοινωνικό μήνυμα του στυλ, κάποιοι ανθρώποι πρέπει να ξέρουν τα όρια τους. Ναι. Λοιπόν, γιατί σχεδόν κάθε πρωί που πάω να παρκάρω, βρίσκω μπρος μου ένα χαντό που θέλω να πουνιάρω? Άμα το αυτοκίνητο ενίσαμε τη βάρκα, μην το αγοράσεις, μάνα μου, έστω κι αν είναι μάρκα. Αφού θωρείς πως άσχετος είσαι να το παρκάρεις, ξαπόλα το στο showroom και μένεις σε ζυγιάρης. Πέρκει το πιάσει άνθρωπος που να κογκουμαντάρει και δεν φοάται μόνιμα στους τοίχους να το χτάρει. Τέλειο. Ναι, πράγματα που σκεφτόμαστε όλοι, έτσι. Ναι. Ναι. Πράγματα μας νευριάζουν όλους, πράγματα τα οποία σκεφτόμαστε, αλλά εσύ τα κάνεις δύστιχα, σε τσατιστά, ναι. Τα κρατάμε λίγο απαγγελτά, ο παραδοσιακός τρόπος έχει το σιρτό το «ε». Ναι, είπαμε σιρό το «ε» και δεν θα τελειώσει τούτη συνέντευξη. Ναι. Εσύ πώς ξεκίνησες να κάνεις το πράγμα? Ξεκίνησα στην πλάκα σε ένα group στο Facebook με κάποιους φίλους και μετά επειδή εμάς ευκούνταν δύστιχα, τετράστιχα, τα τετράστιχα ιστορίες κτλ. Επειδή τα είχαμε στο σπίτι να ανακατούμε, αλλά γιατί να μην τα κάνουμε μια ωραία έκδοση και μετά από παρότριση φίλων. Και είπα, να σου πω την αλήθεια, είπα ότι και κανένας να μην το θυκιάβαζε, πάλι ήταν να το συγγυρίσω, να το έχω εγώ. Ναι, αλλά τελικά είσαι θυκιάβαζεται. Πολλά καλή απήχηση. Αλήθεια, ναι. Ωραία. Ναι. Που σημαίνει ότι καταρχήν είναι μορφή ποίησης των τσατιστών, έτσι. Βέβαια. Ναι. Ξέρεις την ιστορία, νομίζω ότι γράφεις μέσα στο βιβλίο σου στην αρχή ότι είναι πέραν από την παράδοση, είναι κάτι το οποίο ασχολεί ο κόσμος ως καθημερινή ενασχόληση, έτσι. Ναι. Ήταν το «Καλημέρα», ήταν τραγουδιστών κάποτε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Είναι το ωραίο, γιατί δεν τα κάνουμε πλέον τα πράγματα. Όποιοι το κάνουμε, ευκάλλουν μας λίγο μπελούς. Ναι, έχεις την εντύπωση. Ναι, άμα είναι στο γραφείο και είμαι «Καλημέρα», οι μισοί θέλουν να σε παίξουν, γιατί δεν ξυπνήσαν ακόμα. Σωστά. Ήταν ένα έμφυτο ταλέντο το να τσατίζεις, είναι κάτι το οποίο μπορείς να το σκεφτεί ο καθένας, να το κάνει, είναι θέμα εξάσκησης, τι είναι? Να σου πω, πιστεύω ότι οποιοςδήποτε εξασκηθεί μπορεί να το κάνει. Ναι. Άμα βρίσκεις κάποιες λέξεις, ας πούμε, που σου αρέσει και να συνδυάζεις, εντάξει, τα υπόλοιπα έρχονται. Κάποιοι λαλούν ότι πρέπει να το έχεις έφυτο. Ναι. Τι να σου πω. Είσαι από τους τσατιστάριδες οι οποίοι μπορούν να συνομιλούν με τσατιστά, τους διαγωνισμούς που βλέπω? Όχι. Δεν εξασκήθηκα να κάνω το πράγμα. Δεν έτυχε. Ναι. Βασικά η τέχνη είναι να πεις τη δεύτερη, την ομοιοκαταληξία στη δεύτερη στροφή. Έτσι. Ναι. Εύκολα έρχεται η πρώτη.
Το τσατίσμα γίνεται στη δεύτερη, στροφή. Ναι. Εκεί είναι η τέχνη. Αλλά είπες προηγουμένως ότι μπορεί να βρεις λέξεις τις οποίες έτσι εντρίκτουν. Ναι, αν δεν έχεις που θα πήγε να αρχίσω τώρα μια συζήτηση μαζί σου και ξέρω περί τίνος είναι το θέμα, μπορώ να το προετοιμάσω που πριν κάποιες λέξεις να τις έχω έτοιμες και να σου δεσύρω ανάλογα με τι να μου απαντήσεις. Ναι, ναι. Καλά, και επειδή συνήθως ρήμα, έτσι που τσατίζεις, μπορεί να επιλέξεις κάτι που να το γιώνεις σε ίζο, ναι. Που είναι εύκολο μετά να το μεταφέρεις στο δεύτερο. Μάλιστα, ωραίο τρίκ. Τώρα το αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, θέλεις να μας πεις ακόμα ένα. Να πούμε. Ποιο να πούμε. Τούτο με το μαύρισμα που είπαμε, που είναι της εποχής παλέ. Ναι. Τώρα που έτσι ευκαινεί ο ήλιος ο καυτός. Λοιπόν, ονομάζεται το παραθιάνταλο μαύρισμα μιας Κυπρέας. Σαν πήγε σάσει ο καιρός και πιάω να οδηγήσω, ξέρω το πως μονόπαντα πάλε να μαυρίσω. Το χέρι πάντα το δεξί γίνεται σαν καρβούνι και οι υπόλοιποι με μίτιουμ και νάκον σαν πεζούνι. Μα σύντομα θα αρχίσουμε θάλασσα σαν τζερακέτες και μαύρη ούλη θα γίνω και θα κοπώ και φέτες. Λέμε τώρα. Αν κρούσω γίνω σόζουμι, βράσω και κοτσινίσω, γιαούρκια θα πασαλιφτώ, το δέρμα να δροσίσω. Κι αν κρούσω να έχω πιο πολλά, κι η πέτσα μου πετάξει, θα την τραβήσω σαν τραβά, η κάμπια το μετάξει. Το νέο δέρμα να φανεί, πάλε να το ασπρίσω, για να βουρήσω θάλασσα, να το ξαναμαυρίσω. Πολλά καλό. Έτσι που κάνουμε. Έτσι ακριβώς, επίκαιρο. Λοιπόν, μετά τη συγγραφή του βιβλίου, εσύ εξακολουθούσες και έκανες τσατιστά. Λίγα πράγματα. Ναι. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει δεύτερο. Εκεί πήγαινε η ερώτηση. Ναι, δεν ξέρω αν θα υπάρξει δεύτερο. Κανείς δεν ξέρει. Το μέλλον είναι αβεβαίο. Ναι. Παρολίγο να το τσατίζεις τώρα, είναι. Θέλει λίγη σκέψη. Λοιπόν, τσατίζω. Αυτό είναι το βιβλίο. Ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Εγώ ευχαριστώ.